Αντρέπονται πεθαίνουν σε συμβαίνηση, να πέσει και θα είναι οριστική το κέντρο και εμεί δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε οριστικά. Οριστικά, οριστικά. Δεν αντέχουμε άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένωσαν τις φωνές τους και την αγανάκτησή τους. Το δίκιο τους πνίγει και το ποτήρι έχει ξεχυλήσει οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα γραφεία τους ή στα ταξίδια, σε πολυτελή ξενοδοχεία, είναι σε εντεταλμένε αποστολέ. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι με τους μισθούς των 6, των 10 και των 30.000 ευρώ χωρίς να ξέρουμε αν παίρνουν ακόμα περισσότερα χρήματα να προσπαθούν να περικόψουν ή να καθυστερήσουν τη συντάξη και τα επιδόματα παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία που είναι στο ύψος των 300 και των 500 ευρώ το μήνα. Τα άτομα με ειδικέ ανάγκε αλλά και οι οικογένειέ του ανεβαίνουν καθημερινά το δικό του Γολγοθά. Η αναλυσία του κράτου του έχει οδηγήσει σε απόγνωση. Χωρί ποτέ να έχει υπολογιστεί το κόστο που υπάρχει σε μια αναπηρική οικογένεια. Θα έπρεπε να ντρέπονται, θα έπρεπε όσοι είναι στη χώρα να αλλάξουν χώρα και όσοι επισκέπτονται τη χώρα αυτή να μην την ξαναεπισκεφτούν ποτέ ξανά. Υπόμνημα με τα αιτήματά του παραδόθηκε σήμερα στο διευθυντή του Ικαρά Κλείου Νίκο Ροκαδάκη, στο πλαίσιο κινητοποίηση που πραγματοποίησαν στι εγκαταστάσει του Ιδρύματο. Βασικότερο αιτήμά του, ο επανασχεδιασμό τη λειτουργία και τη οργάνωση των κέντρων πιστοποίηση αναπηρία. Έξι, οκτώ και δέκα μήνε πολλέ φορέ ένα άτομο με αναπηρία χρειάζεται απλώ και μόνο για να ανανεώσει ή να πιστοποιήσει την αναπηρία του. Όλο αυτό το διάστημα, εάν συνταξιοδοτηθείτε, Διακόπτεται η σύνταξη ή, εάν παίρνει κάποιο επίδομα αναπηρία, διακόπτεται το επίδομα αναπηρία. Επειδή παρουσιάζεται σε γιατρού μεγάλη έλλειψη όσον αφορά τι ειδικότητε, νευρολόγου, ψυχίατρου και καρδιολόγου, ήδη πριν τρία Σάββατα εκπαιδεύτηκαν 120 γιατροί τέτοιων ειδικοτήτων. Γίνεται λοιπόν μία προσπάθεια. Ευελπιστώ και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η εαν παιρνει καποιο επιδομα αναπηρια διακοπτεται το επιδομα αναπηρια επειδη παρουσιαζεται σε γιατρου μεγαλη ελλειψη οσον αφορα τι ειδικοτητε νευρολογου ψυχιατρους και καρδιολογου ηδη πριν τρια σαββατα εκπαιδευτηκαν 120 γιατροι τετοιων ειδικοτητων γινεται λοιπον μια προσπαθεια ευελπιστω και θελω να πιστευω οτι αυτη η προσπαθεια θα συνεχιστεί. Έτσι ώστε να εξομαλυνθεί απόλυτα ο χρόνο πιστοποίηση τη αναπηρία. Για τα άτομα με ειδικέ ανάγκε, ο εξυγχρονισμό του πλαισίου που διέπει τι παροχέ και τα προνοιακά επιδόματα είναι ένα ζητούμενο, καθώ η οικονομική κατάσταση πολλών οικογενειών έχει φτάσει στα όρια τη εξαθλίωση. Ζητούμε κάθε αναπηρία η οποία πιστοποιείται να είναι με επιστημονικό τρόπο. Έτσι, θα μπορούν πραγματικά τα άτομα με αναπηρία να παίρνουν το ποσοστό που του ανήκει και να μην δημιουργούνται τα φαινόμενα αναπήρων μαϊμού, που για αυτούς δεν είναι υπεύθυνοι οι πραγματικοί ανάπηροι.